Έλα, Γιάννη. Μαγκή, τι φίλοι σου ρίξανε, ρε. Τίποτα απολύτως. Το μόνο που οφείλουμε να κάνουμε είναι άμα αλλάξουμε διεύθυνση, θα το δηλώσουμε στην αστυνομία. Ούτε περιοριστικά μέτρα, ούτε τίποτα. Δεν σου είπαν τίποτα. Τίποτα, μηδέν, τίποτα. Ούτε να σχολείσαι τίποτα. Τίποτα. Τι μου φτιάχνεις ρε μαρέκα, τι μου φτιάχνεις μαλακά. Απλά ταλαιπώρησε το Κούζο και το Δημητρακόπουλο, έλα, γεια. Ευχαριστώ, να σε γάλα, εγώ δεν ταλαιπωρήθηκα δηλαδή. Τι να ταλαιπωρήσεις μαλακά, μη σου πω κανένα Χριστοπαναγία να μην ξαφήσω ρόπαλο μέσα μαλακά να μέσα σου κάνω τίποτα. Συγγνώμη λίγο, μίλησες με τον άλλον, ναι, σε πήρε τηλέφωνο. Έλα, θα τα πούμε από κοντά τώρα, άσε τώρα, έλα. Εγώ δύο μέρες δεν έχω πάθει με κόσμο, με τον κόσμο. Πού ήταν αυτό ρε μαλακά, άσε αυτό ρε μαλακά. Πού ήταν αυτή η μαλακία. Α, για τα δικά μας. Με στη γραμματεία, φίλε. Με στη γραμματεία, καταχωνιασμένο μέσα αντιλαπάκι. Τέλος πάντων, άστα το τηλε από κοντά. Γάμισε το από κοντά. Αυτό ρε μαλάκα. Έλα, από κοντά, από κοντά. Θα πούμε από κοντά. Έλα. Έλα. Δύο κλούβες κάτω τα γραφεία. Ναι. Μίλησα με Γιάννη. Πάτε κανονικά και ανοίγετε. Αν και έγκυρη πηγή λέει ότι είναι για προστασία, όχι για αποστολή. Απλά ότι είναι. Ότι είναι για προστασία μας και καλά. Εντάξει, ναι. Έλα. Τίποτα πάνω μας, αυτό, γεια. Ναι. Έχει καθόλου κόσμο. Έχει κόσμο, αλλά... Τι. Έχουν έρθει ήδη δύο άτομα, ρε παιδί μου, και μου είπαν ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν άλλο και να τους είπα καλό ταξίδι. Τι είναι αυτή, ήτανε ενεργοί. Ναι. Για πες μου, ήτανε, το ξέρω. Πώς. Ξέρω. Η Φέη με τον Νίκο, το Φαμέλη. Έλα, εντάξει. Τι? Ο Σάββας. Τι τον κάνουμε. Ποιο Σάββα? Ο Σάββας, ο Φιωρίο, ο μεγάλος, ρε. Μπαίνει. Μπαίνει αυτός, ε. Ναι. Ο άλλος, ο Χοντός δεν μπαίνει. Ποιος? Εντάξει, μπαίνει, έλα, για. Μπαίνει, ρε, και ποιο, Αλέκος, μπαίνει. Έλα, Γιάννη, υπάρχει μια πληροφορία ότι έχουν μαζευτεί 30 άτομα στην Αγία Τριάδα. Ναι. Δεν έχει επιβεβαιωθεί. Έχω στείλει άνθρωπο να το επιβεβαιώσει. Εγώ πάντως από την αστυνομία δεν βλέπω κινητοποίηση. Μαλάκια μου ακούγεται. Για περίπου τι γίνεται, έτσι μπορεί να είναι παραμύθι. Κοίταξε αυτό. Σε και απλά στο λέω να το ξέρεις και τον προτείνω, θα σε ενημερώσω αν ισχύει. Έγινε, έλα μαζί. Έλα, γεια. Έλα. Έλα. Πήγε μηχανάκι, άκυρο, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ακυρώ. Ναι, ξαφνικά. Έλα. Εμείς καθόμαστε εδώ μέχρι τις 10 μέχρι να κατεβείτε, εσείς να πείτε. Γεια. Ναι. Έλα. Έλα, Γιάννη, άκυρο. Δεν ισχύει. Έλα, γεια. Παίρνω το... Ο Κάλπη το έχει αναλάβει, όχι η Ανούλα, έτσι. Και ο Κασόρης, ναι. Ποιος είναι υπεύθυνος για να μιλάω, ρε φίλε, ο Κασόρης, ο Κασόρης. Κασόρης. Γιατί κοίταξε να δεις, εγώ τώρα γράφω το... Θέλω να... Άμεσα, με το που τελείωσε, ναι. Ανεβαίνει, ρε φίλε. Έχω πει στον Καλπητή να μου το στείλει, αλλά δεν... Ξέρω εγώ τώρα πώς να το φτιάξω, να τον πάρω τηλέφωνο... Ναι, κανονικά, εννοείται, ναι. Είναι ο Κασόρης υπεύθυνος, ναι. Και απλά έχει τον Καλπιτζή σαν ομάδα, ρε παιδί μου, και η Άννα που τραβάει και του στέλνει και τα σηκώνουνε. Έλα, Γιάννη. Μάκη, πού είσαι? Σπίτι. Έχεις μηχανάκι, με μηχανάκι δεν είσαι? Ναι. Κατέβα γρήγορα μέχρι τα γραφεία του Πειραιά και άνοιξε τα μου οπωσδήποτε τώρα. Τώρα. Ναι, τώρα. Ή ποιος έχει κάποιος εκεί κοντά άλλος κλειδιά που να τα ανοίξει αυτός. Έχει κάποιος άλλος κλειδί που να τα ανοίξει αυτός. Με τον Μπαμπάνη που είναι στα Καμίνια. Γρήγορα θέλω, έτσι. Έλα. Ναι, έλα. Μακαρέ. Έλα. Τι κάνει. Καλά. Έλα τώρα για καφέ. Ναι. Γραφεία. Έλα τώρα για καφέ. Κύριε Γενικότητα. Έλα ρε. Έγινε το πάρα. Ρε φίλε, για να σου λέω, δεν είναι δικό μου. Το έμαθα εγώ πριν λίγο από μια κοπέλα. Έχουν βάλει σε μια ομάδα που λέει Rescue Peace Kill Api και έτσι. Σε μια ομάδα τι. Συγγνώμη παιδιά, συγγνώμη. Σε μια ομάδα στο Facebook που λέει Rest in Peace Kill Api, ρε παιδί ναι, μου. Ναι, ναι, ναι. Και έχουν βάλει, είναι μια φωτογραφία που φαίνεται, ρε παιδί μου, και ο λαγός. Και λέει, αυτός είναι ο δολοφόνος του παιδιού και έχει δίπλα τα προφίλ και έχει και αυτού το προφίλ του δολοφόνου. Ναι. Ας το πω και έτσι. Και έχει και το δικό μου προφίλ, ρε παιδί μου. Φαίνεται κανονικά για το πρόσωπο και το όνομα. Και το όνομα, τώρα... το δικό σου. Ναι, κανονικά. Τώρα αυτή η ομάδα δεν ξέρω αν πέφτει εύκολα. Εγώ, φίλε, θα τηρήσω τη γραμμή που έχουμε. Αλλά άμα μου γίνει το παραμικρό, δύο σου μακί. Εννοείται, ρε μαλέκα, εννοείται. Τι λες τώρα. Ακολουθάμε γραμμή και αυτά, αλλά άμα είμαι κάπου μόνος μου ή οτιδήποτε άλλο και γίνει, θα του δηλώσω. Στο λέω να το ξέρεις. Έλα. Ενημέρωσε τους. Ναι. Έχουν αλλάξει οι δελτάδες αυτοί. Έχουν αλλάξει πίσω την εκκλησία. Αυτό που είπε ο Γιάννης. Ενημέρωσε τους για το Φεύγα.
Ναι, ναι, ναι. Σπαστεί και θα είναι τίποτα πάνω. Αυτό. Εντάξει. Έλα. Έλα, γεια. Έλα, γεια. Έλα. Μα και μην κατεβάσεις κανέναν κάτω, μάλλον μαζεύουνε. Ωραία. Είναι και ο Γιάννης. Όχι, έχει πάει λίγο παραδίπλα να δει τι παίζει. Το ξέρω και εγώ από πάνω βλέπω ότι μαζεύουνε. Εντάξει. Ναι. Γιάννη, φεύγουμε, τι κάνουμε. Φεύγετε, ταυτότητες όλοι. Ταυτότητες όλοι. Ζητάνε ταυτότητες. Ταυτότητες όλοι διακριτικά. Μην φύγετε σε ομάδες, πεντάδες και δεκάδες. Και κάτι άλλο. Αν κάποιος δεν έχει ταυτότητα και τον πάνε για προσαγωγή, εντάξει, δεν τίθεται θέμα, θα τον αφήσουν ελεύθερο, από ό,τι έχουμε πει. Μην πάρει τίποτα μπουλούκια μαζί, και αντί για δύο προσαγωγή, έχουμε 28. Έτσι. Ωραία, ναι. Και πες μου, έχουν πάρει, λέω, μου έχουν πάρει σχεδόν όλη την ασφάλεια προσαγωγή. Σοβαρά. Ναι, Νεκτάριο, Γρηγόρη, Θοδωρή, τον Αντρέα, το Στράτο, τίποτα, έχουν πάρει, τους έχουν πάρει όλους. Πιάσανε και το Στράτο, ρε μαλάκα, που πήγαινε στα μάξι του. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν ο Στράτος ανάμεσά τους, δεν ξέρω. Δεν πολύ κατάλαβα να πούμε, τους φέρανε μπούλιο. Όλους μαζί τους πήρανε. Ναι. Είχαν κάνει κλειό, ρε, και δεν μπορούσαν να φύγουν τα παιδιά. Προσαγωγή, ε. Ναι. Ενώ έχουν ταυτότητες όλοι, έτσι. Ναι, ναι, και όσο τίτλος να έχεις. Ναι, όλοι. Τέλος πάντων, εντάξει, έλα. Είναι εκεί πέρα ο Γιάννης με τον Νίκο. Ο Γιάννης με έδιωξε, ήμουνα και εγώ. Και με έδιωξε. Σε κλείνω, με παίρνει ο Νίκος. Έλα, γεια. Έλα.